Καλημερίζω τον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, Βασίλη Κεγκέρογλου. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία Δουλειράκη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Κύριε Κεγκέρογλου, τώρα αυτό το οποίο είπα πριν από λίγο, δηλαδή στο δρόμο προς τον προφήτη Ηλία, είναι ένα σημείο το οποίο παρουσίασε πρόβλημα εξαιτίας κατολισθητικών φαινομένων. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που μας νοιάζει πολύ πολύ περισσότερο. Εσείς θέσατε το θέμα αυτό υπόψη του αρμόδιου υπουργού και η απάντηση που πήρατε τώρα δεν ξέρω τι απάντηση είναι. Θέλετε να μας τα πείτε από την αρχή εσείς? Βεβαίως. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με ζητήματα οδικής ασφάλειας είναι και άμεσα, αλλά και ζητήματα που χρειάζονται ένα σοβαρό σχεδιασμό και χρήματα, χρηματοδοτήσεις. Αναφερθήκατε ήδη στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος που προέρχεται από τους σεισμούς στο συγκεκριμένο δρόμο προς τον προφήτη Ηλία. Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως αποτέλεσμα και πλημμυρών, αλλά και άλλων φαινομένων. Όμως υπάρχει ένα κεντρικό ζήτημα και γι' αυτό το έθεσα στον Υπουργό. Χρειάζεται αναβάθμιση συνολικά το βασικό οδικό δίκτυο, εκτός από τον ΒΟΑΚ, το βασικό οδικό δίκτυο του νομού, γενικότερα ίσως της Κρήτης, για τον νομό Ηρακλείου έθεσα το θέμα. Η δημιουργία του νέου αεροδρομίου αφενός, η ανάγκη να συνδεθεί με όλο τον νομό, βορρά και νότο. Τα δυστυχήματα που κάθε μέρα μας κρούν τον κόδωνα και τα ατυχήματα μας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και την έλλειψη οδικής ασφάλειας. Μπαίνει επικάπητο στο θέμα της αναβάθμισης αυτών των οδικών αξώνων. Το έθεσα λοιπόν στον Υπουργό για να δω κατά πόσο υπάρχει εθνικός σχεδιασμός στήριξης των αρμοδίων φορέων εν προκειμένου της περιφέρειας με ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο που θα δώσει τη δυνατότητα για σοβαρές παρεμβάσεις. Δεν ξεχνάμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι οδικοί άξονες έχουν φτιαχτεί πολλά χρόνια πριν και δεν έχουν και ολοκληρωθεί. 15 και 20 χρόνια πριν από την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση έχουν φτιαχτεί ορισμένοι δρόμοι, τμήματα τα τους δεν εκτελέστηκαν για διάφορους λόγους, κόμβοι δεν έχουν γίνει, στοιχεία της οδικής ασφάλειας δεν υπάρχουν και αυτό σημαίνει ένα σοβαρό σχεδιασμό, σοβαρή αναβάθμιση με σοβαρή χρηματοδότηση. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο ζήτησα από τον Υπουργό και ο οποίος απλώς είπε ότι δεν είμαι αρμόδιος. Δεν είσαι αρμόδιος, κύριε Υπουργέ. Έβγαλε από πάνω του δηλαδή τελείως την αρμοδιότητα για αυτή την πολιτική και τον εθνικό σχεδιασμό που πρέπει να έχει, γιατί κατά ψέματα η ομπρέλα είναι το Υπουργείο Υποδομών. Τραβάει την ουρά του απόξω. Ακόμα και αν οι αρμόδιοι φορείς δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν προχωρούν με τους ρυθμούς που πρέπει, είτε είναι δήμοι αυτοί είτε περιφέρειες. Η πολιτεία έχει δώσει την αρμοδιότητα στο Υπουργείο Υποδομών για να μπορεί να εποπτεύει και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να λειτουργεί αυτό το σύστημα το εθνικό. Δεν υπάρχει αυτονομία στην Ελλάδα. Αυτονομία δεν υπάρχει ούτε στις δήμους, ούτε στις περιφέρειες, ούτε πουθενά. Επομένως, ο Υπουργός είπε ότι είναι αρμόδια η περιφέρεια. Καλά, κάτι που το ξέραμε, δεν χρειάζεται να μας το πει ο Υπουργός. Αλλά την αρμοδιότητα τη δικιά του και την συνευθύνη για χρηματοδότηση προκειμένου να αναβαθμιστούν ως προς την βατότητα, την οδική ασφάλεια και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα επικινδυνότητας. Δεν την ανέλαβε. Είπε γενικώς ότι έχουν προβλεφθεί 200-300 εκατομμύρια για την οδική ασφάλεια σε όλη την Ελλάδα, τα οποία θα διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά στο θέμα που του έθεσα τον δρόμο Ηράκλειο Αρκαλοχώρη Βιάνος, ότι είναι απόλυτα συναρμόδιο το Υπουργείο, διότι στη σύμβαση που υπέγραψε με την εταιρεία, την ανάδοχο, για να εκτελέσει το έργο του αεροδρομίου, προβλέπεται ως εναλλακτικός δρόμος ο Ηράκλειο Αρκαλοχώρη για τη σύνδεση του αεροδρομίου. Αυτό αυτόματα καθιστά το έργο και ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών. Άρα λοιπόν ζήτησα να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια αυτών των δρόμων
με ένα γενικό σχέδιο αναβάθμισης και σοβαρή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών και δεν υπήρξε βούληση για αυτό από τον κύριο Καραγιάννη που εκπροσώπησε τη συζήτηση στο Υπουργείο Υποδομών. Τι κρίμα που πήρατε αυτή την απάντηση, έχω να πω για όλους εμάς που φορολογούμενοι πολίτες είμαστε, πληρώνουμε τον οβολό μας και με τα τέλη μας και τα τέλη κυκλοφορίες και τα τέλη στους δήμους και τους φόρους μας κανονικά. Τι κρίμα να έχουμε αυτή την κατάντια. Μια Κρήτη η οποία συνεχίζει να είναι σε δεύτερη μοίρα. Γιατί τώρα αν κάποιος επικαλεστεί και όλα αυτά τα οποία υπήρχαν μέσα στην περίοδο του χειμώνα, δηλαδή μια βαρη χειμωνιά, κύριε Γκέρογλου, θα έρθει απλά για να μας κοροϊδέψει, εντάξει, να μας κοροϊδέψει. Είναι ζητήματα που τα βιώνουν καθημερινά οι πολίτες, προβλήματα. Και πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητό γιατί δεν ολοκληρώνεται, παραδείγματος χάρη, ένα έργο το οποίο θα αυξήσει την παραγωγικότητα συνολικά του έργου. Εάν ένα τμήμα ενός δρόμου ή ένας κόμβος δεν λειτουργεί, τότε και όλο το έργο δεν αποδίδει σύμφωνα με τις δυνατότητες του. Εκτός βεβαίως από τα ζητήματα της ασφάλειας που είναι πρώτη προτεραιότητα. Δεν μου λέτε, αυτά τα 225 εκατομμύρια τα οποία επικαλέστηκε, που μπορεί να γίνουν στην πορεία καραμέλα, δεν μας έδωσαν και έτσι απεμπολούμε για άλλη μια φορά τις δικές μας τις ευθύνες. Περιορισμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για την Οδική Ασφάλεια, το πάει μόνο στο κομμάτι για να βελτιωθεί το δίκτυο σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποχωρήσεις, με τις ζημιές, με τα υλικά τα οποία παρουσιάζει. Μόνο εκεί το πάει, για να καταλάβω τι εννοεί και οδική ασφάλεια. Ναι, ναι, είναι κυρίως για σήμανση, για στιθέα, για διαγραμμίσεις. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε, το οποίο βεβαίως είναι απαραίτητα κτλ. Αλλά εδώ χρειάζεται μια πιο σοβαρή δουλειά για το οδικό δίκτυο. Δεν είναι μόνο το θέμα της σήμανσης, δεν είναι μόνο το θέμα της διαγράμμισης. Τα 225 εκατομμύρια τα συγκεκριμένα πήγαν στο μέσο του Υπουργείου Εσωτερικών για την οδική ασφάλεια. Αλλά για όλη την Ελλάδα, ναι. Για όλη την Ελλάδα. Είναι για το, ναι, το καθαρό πλαίσιο της σήμανσης, της βελτίωσης, αν θέλετε, ενός έργου υποδομής, ενός οδικού άξονα που δεν χρειάζεται σοβαρές παρεμβάσεις στη βατότητα, στην επικίνδυνοτητα, στην υποστήριξη, στη βάση, στην υπόβαση. Αυτά είναι επομένως χρήματα τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν και να βελτιώσουν σε ένα κανονικό δρόμο την κατάσταση, να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο σήμερα. Η ανάγκη εμάς στον νομό Ηρακλείου είναι μια σοβαρή χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου εκτός από τον ΒΟΑΚ, ο οποίος φαίνεται να μπαίνει σε ένα δρόμο με τα προβλήματά του. Έχει προβλήματα ο τρόπος που επιλέχθηκε και όλα αυτά, αλλά φαίνεται να μπαίνει σε ένα δρόμο. Αλλά εδώ μιλάμε για σοβαρούς δρόμους με μεγάλη κυκλοφορία, με ατυχήματα και δυστυχήματα. Και είπε απλώς ο Υπουργός, δεν είναι μάλλον όλοι. Μάλιστα. Τώρα να σας πω, κύριε Γκέρογλου, εγώ στεναχωριέμαι διπλά, γιατί όλοι μας είμαστε χρήστες του δρόμου. Εσείς πάτε στο χωριό σας, εγώ πάω στο χωριό μου, καθένας πάει στο χωριό μας. Κυκλοφορούμε και μέσα στην πόλη και βλέπουμε τι γίνεται. Αλλά στεναχωριέμαι, διότι πραγματικά αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα είναι να τρέφουμε σε καθημερινή βάση ένα θεριό. Το θεριό αυτό που λέγεται πολιτεία, που για να απεμπολίσει τις ευθύνες της επικαλέστηκε τη γραφειοκρατία. Επικαλούμε και δικά σας λόγια του παρελθόντος για να μην αποξεχνιόμαστε. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη γραφειοκρατία και τις ευθύνες μας. Και έτσι πάμε λέγοντας, και νομίζω ότι μας δίνουν στη συνέχεια και με μερικά ψίχουλα και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Πόσο λυπάμαι, δεν ξέρω τι χρειάζεται πια. Δεν ξέρω τι χρειάζεται. Αυτό που χρειάζεται είναι πραγματικά μια συνεννόηση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η οποία να βγει να αφήνει περιθώρια στην πολιτεία, στην κεντρική κυβέρνηση. Πολιτεία γενικότερα είμαστε όλοι. Στην κεντρική κυβέρνηση να μην αφήνει περιθώρια να αποφεύγει τις ευθύνες της. Πρέπει να διατυπωθεί ένα ενιαίο αίτημα για τα ζητήματα που είναι προτεραιότητα στο νησί, όπως είχε διατυπωθεί το προηγούμενο διάστημα για τον ΒΟΑΚ και όλοι μιλούσαν για την ανάγκη ένταξη κτλ. Εντάχθηκε, όπως είπαμε, τα προβλήματά του, αλλά εντάχθηκε σε ένα δρόμο.
να δούμε και τα άλλα, διότι έμειναν πίσω. Πάνε πάρα πολλά χρόνια από τότε που κατασκευάστηκαν αυτά τα έργα, δεν βελτιώθηκαν, δεν ολοκληρώθηκαν, έχουμε τμήματα, αλλά και στο δρόμο, το δρόμο Ηράκλειο Μεσαρά, που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου, έτσι, αυτό πρέπει να το πούμε, στο δρόμο Ηράκλειο Μεσαρά, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών, δεν έχει να κάνει ούτε η περιφέρεια, ούτε ο Δήμος, ούτε κανένας, έτσι. Υπάρχει ένα τμήμα, παράδειγμα, πριν την Αγία Βαρβάρα, το οποίο δεν έχει κατασκευαστεί ποτέ. Έχει μείνει στη μέση, μια γέφυρα, να περνάμε, να βλέπουμε τις καθοριστήσεις, να βλέπουμε ένα χάλι το οποίο δεν συγκινεί το Υπουργείο Υποδομών. Όταν λοιπόν ρώτησα για πότε θα αποκατασταθεί αφενός η πρόσβαση, η οδική και θα λειτουργήσει ο δρόμος και αφετέρου πότε θα ολοκληρωθούν τα τμήματα, πήρα απάντηση ότι προχωρούν τα έργα άμεσα για την αποκατάσταση της βατότητας για να μπορεί να δοθεί σε κυκλοφορία ο δρόμος, αλλά το πότε θα γίνουν τα τμήματα που δεν έχουν γίνει, όπως το συγκεκριμένο που σας είπα πριν την Αγία Βαρβάρα, δεν πήραμε απάντηση. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι θέμα αρμοδιότητας πια, αλλά είναι θέμα ενδιαφέροντος και προτεραιοτήτων του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο Υπουργείο Υποδομών και για άλλα θέματα λέει πολλά λόγια και κάνει λιγότερα έργα. Λέει για το θέμα των σεισμόπληκτων. Έτσι, ήταν τρεις ερωτήσεις που είχα συνέχεια μετά την ερώτηση για τους οδικούς άξονες. Και δυστυχώς σε πολλά θέματα που μπορεί να δώσει λύσεις χωρίς κόστος δεν δίνει η γραφειοκρατία. Ένα από τα 8 θέματα ενδεχομένως προχωρήσει, το οποίο που έθεσα, το οποίο αφορά την αναθεώρηση του τιμολογίου. Του 2011 είναι το τιμολόγιο με βάση το οποίο... Για τους ανθρώπους στις σεισμόπληκτες περιοχές για να φτιάξουν τα σπίτια τους. Ναι, ναι, το κόστος επισκευής και ανακατασκευής με τιμολόγιο του 2011, φαντάζεστε ότι και πριν τις τελευταίες ανατιμήσεις ήταν ανεδαφικό αυτό, αλλά ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες ανατιμήσεις δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υλοποιηθεί. Έτσι μας είπε λοιπόν ότι επειδή έχει μπει θέμα για τα μεγάλα και μικρότερα έργα από τους αναδόχους, τους εργολάβους, και δεν μπορούν να εκτελέσουν τα έργα, θα προσπαθήσουμε να κολλήσουμε εκεί και την επισκευή των κτηρίων. Το λέω με απλά λόγια, πως υπόθηκε ότι θα συνδυαστεί με αυτήν την διαδικασία αναθεώρησης τιμών. Έχει δημιουργηθεί ένας τομέας, δηλαδή μια υπηρεσία επιτόπου για την υποδοχή των φακέλων, την αξιολόγηση που υποβάλλει ο κάθε σεισμόπληκτος. Έχουμε την ανάγκη να εξεταστούν περίπου 12.000 φάκελοι που θα υποβληθούν εφόσον υπάρξουν προϋποθέσεις, γιατί κανείς δεν συγκροτεί φάκελο τώρα με τις τιμές που υπάρχουν. Με συγχωρείτε, γιατί το προεξοφλείτε ότι 12.000 φάκελοι, γιατί από τις 15.000 αιτήσεις μόνο 100 αυτή την ώρα γνωρίζουμε από 101, το τεχνικό επιμελητήριο, 101, έτσι. 101 έχουν υποβληθεί και καμιά από αυτούς τους φακέλους, κανένας από αυτούς τους φακέλους δεν έχει αξιολογηθεί. Ωραία. Και δεν έχει δοθεί καμιά έγκριση ακόμα. Ωραία. Να σας ρωτήσω. Γιατί υπηρετούν μόνο 4 άτομα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Πολύ σωστά όλα αυτά τα οποία λέτε και τα έχουμε αναδείξει ένα καρό με αφορές. Να ρωτήσω κάτι για ένα θέμα το οποίο και εσείς τρέξατε και το τρέξατε μετά που το θέμα αυτό είχε αναδειχθεί και από το Σύλλογο Σεισμόπληκτων η Ελπίδα και μπράβο σας σε ό,τι έχει να κάνει με τους φακέλους που θα έπρεπε να καταθέσουν οι άνθρωποι στην περιφέρεια, αγρότες και ετεροεπαγγελματίες για ζημιές στις αποθήκες τους και πάει λέγοντας και όλα τα υπόλοιπα. Να σας πω κάτι. Εδώ μαθαίναμε χθες μετά από ερωτήσεις ότι ξέρετε μέχρι τις 6 του Απρίλη πως θα έχουν φύγει όλοι οι φάκελοι για να πάνε πάνω στην Διεύθυνση Κρατικής Αρρωγής, όπως μας έλεγε ο κύριος Συριγωνάκης, και ότι εδώ προκύπτει ένα θέμα, γιατί φεύγουν οι φάκελοι με το αίτημα από την πλευρά της περιφέρειας ότι θα πρέπει οι ετεροεπαγγελματίες και αυτοί να αποζημιωθούν για τις ζημιές, έτσι όπως θα αποζημιωθούν, αφού για σεισμό μιλάμε, οι πραγματικοί οι αγρότες, γιατί είναι το 50%
100%. Εάν αφαιρέσεις για τους ετεροπαγγελματίες από αυτό που παίρνουν οι αγρότες, αν αφαιρέσεις και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι σε κρατήσεις, κατεβαίνουν στο 20 με 25%. Το είχατε αναδείξει το θέμα αυτό. Σας είχε απαντήσει τις πρώτες μέρες ανάληψης των καθηκόντων του, εάν θυμάμαι καλά, ο νέος υπουργός ο κύριος Γεωργαντάς, ότι θα εκδιδόταν μια κοινή υπουργική απόφαση για την επιχορήγηση φυσικών προσώπων που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, και ότι η περιφέρεια θα πρέπει να δέχεται το σύνολο των αιτήσεων. Αλλά αναφορικά με την αποζημίωση, μήπως υπάρχει κάτι νεότερο για το πώς θα αποζημιώνονται οι άνθρωποι αυτοί? Όχι. Δύο θέματα υπάρχουν. Το ένα, ότι ο υπουργός λέει ότι πρέπει, χωρίς να εκδοθεί η απόφαση, να παραλαμβάνει η περιφέρεια τις αιτήσεις όλων και αυτών που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, πράγμα το οποίο δεν ήταν σαφές, και γι' αυτό το λόγο δεν είχαν κατατεθεί και πάρα πολλές αιτήσεις. Δεν γνωρίζω τώρα τι αριθμός υπάρχει. Είπε ο υπουργός, αφού παραλυφθούν αρχικά είχαμε, να σας πω, αρχικά είχαμε 582 αιτήσεις, πολλοί επιχειρηματίες και αγρότες μαζί, προσέξτε. Μαζί, ναι. Στην συνέχεια είχαμε 62 επιχειρηματίες που είπαν όχι, δηλαδή δεν προχώρησαν στη σύσταση του φακέλου, και 7 αγρότες οι οποίοι δεν προχώρησαν στη σύσταση του φακέλου, και σήμερα μιλάμε για ένα σύνολο 513 ανθρώπων και φακέλων οι οποίοι κατατέθηκαν στην περιφέρεια. Από αυτούς ήδη οι 184 έχουν αποσταλεί, κάποιοι από αυτούς έχουν πάρει ήδη και ένα 25% προκαταβολή. Εκκρεμεί μέχρι τις 6 του μήνα, 6 Απριλίου που είναι η καταληκτική ημερομηνία, να φύγουν και οι υπόλοιποι. Ωραία. Κοιτάξτε, θα εκδοθεί μια απόφαση από τον Υπουργό. Η αποζημίωση, βέβαια, όπως ξέρετε, για τις πλημμύρες και τα λοιπά που προβλεπόταν στην... Στη Χερσόνησο, ναι, ξέρω, υπήρχε, ναι. Είχαμε 30% του ποσοστού από τη ζημιά. Ναι, ναι, το γνωρίζω. Σε αντίθεση με αυτό που ήταν στην υπόλοιπη Ελλάδα, 55%. Άλλο ένα θέμα ανεξήγητο. Όπως επίσης και η επιστρεπτέα προκαταβολή χαρίστηκε και καλώς στους ανθρώπους που επλήγησαν τις πυρκαγιές στην Εύβοια. Ανεξήγητο, γιατί ρίχνουν συνέχεια την Κρήτη, θέλετε να πείτε? Όχι, είναι μια... δεν έχει ιρμό, γιατί υπάρχουν πιθανόν σε άλλες περιοχές άλλα ζητήματα που δεν έχουμε την ίδια και ίση αντιμετώπιση. Δεν θέλω να λέω ότι μόνο η Κρήτη ρίχνεται, πολλά, αλλά στον τρόπο και την αντίληψη της διακυβέρνησης. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν 2 και 3 κανόνες? Ναι. Για μια πολιτική που πρέπει να έχει ενιαίους κανόνες, όπως είναι αυτή τη στήριξη των ανθρώπων που επηλήθησαν από πυρκαγιές και σεισμούς. Για να επανέλθω σε αυτό που είπατε, το κομμάτι που αφορά τις δικές μας κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις είναι καταρχήν να εκδοθεί η οικία για να μπορέσουν να αποζημιωθούν και οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Και μέσω των δυνατών περισσότερα χρήματα, φαντάζομαι. Και το δεύτερο, αυτά τα δύο είναι, και επειδή δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα, γι' αυτό θα πάμε σε δεύτερη κοινοβουλευτική παρέμβαση για να προχωρήσουν και δύο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.